Αλεξούλης που θέλει να δώσει για τον Ντασίλβα. Παρεμβάνεται εκεί πολύ ωραία ο Τσακμακίδης, ο οποίος κάνει άνοιγμα για τον Ντασίλβα. Είναι μέσα στην περιοχή ο τελευταίος με δύο παίκτες του Αθηναϊκού. Βγαίνει και ο Δάφκος και σώζει τελευταία στιγμή την εστία του. Όμως ο διαιτητής ο κύριος Μποροβίλος έχει δώσει έμεσο. Σωστά η μπάλα βρήκε σε παίκτη του Αθηναϊκού. Πέμπτο λεπτό της συνάντησης, Βουτηρίτσας και Ντασίλβα πάνω στην μπάλα. Ο διαιτητής κύριος Μποροβίλος φτιάχνει το τείχος των παίκτων του Αθηναϊκού. Στο έμεσο Βουτηρίτσα αφήνει τον Ντασίλβα, ο οποίος κάνει το σουτ πάνω στη γραμμή, διώχνει ο Μπόγκ σε κόρνερ. Πήρε την κεφαλιά την πρώτη ο Ίζα, παίρνει και τη δεύτερη, γυρίζει την μπάλα, μπαίνει στη φάση εκεί ο Τζέρμας, ο Δάφκος ευνηδιάζεται, η μπάλα είναι κόρνερ. Βουτηρίτσας εκτελεί αυτό το κόρνερ, έρχεται, βγαίνει ο Δάφκος, κάνει την μπάλα, ο Ντασίλβα την προωθεί και η μπάλα είναι out. Να η μεγάλη ευκαιρία για τη Λάρισα στο 17ο λεπτό. Λέγε Κατσάη, κάνει την προσποίηση Ζόταλης, καρδιανός για τον Τζιρόνι που είναι μόνος του ξεχασμένος εκεί. Κάνει μια σέντρα σούτ λίγο πάνω από τα δοκάρια του Μιχαήλ. Καλή φάση αυτή για τον Αθηναϊκό στο 31ο λεπτό της συνάντησης. Ο Μάγκος εκτελεί το φόλ για τη Λάρισα. Προσπαθεί εκεί ο Ντασίλβα. Η μπάλα είναι στα δίκτυα. Η μπάλα είναι στα δίκτυα κόντρα και σε ένα αμυνόμενο του Αθηναϊκού από το πλασέ του Ντασίλβα. Πέρασε η μπάλα στην καρδιά της άμυνας του Αθηναϊκού. Ευνηδιάστηκε εκεί ο Δάφκος και έτσι έχουμε το Λάρισα Αθηναϊκό 1-0. Στο 13ο λεπτό της επανάληψης, τον γκολ χρεώνεται στον Ντασίλβα. Ταξιάρχης. Ωραία η παλιά του για τον Βουτηρίτσα. Φεύγει πολύ ωραία ο Τσακμακίδης από τα δεξιά. Βγάζει με τη μία τη σέντρα για τον Ίζα που πιάνει το ξερό αριστερό σουτ. Πέφτει ο Δάφκος, μπλοκάρει. Δεύτερο σουτ εκεί από παίκτη της Λάρισσας, τον Κυριακούλη, μπαλ out. Εκτελέστη και ο Ντασίλβα. Μπερδεύονται εκεί οι παίκτες της Λάρισσας. Η μπάλα φτάνει δεξιά στο Μάγκο που κάνει το σουτ. Πολύ ωραίο το σουτ του Μάγκου. Η μπάλα είναι out. Καλή φάση στο 38 του δευτέρου ημιχρόνου.